Να φύγαμε. Κοίτα, τελικό κυπέλου, μάγκα, εγώ. Χωρίς κόσμο στο ΆΚΑ. Είναι δηλαδή σαν να βλέπεις τσόντα, να πούμε, στο TTV που πηδιούνται και δεν βλέπεις την μπούτσα του αλουνού, να πούμε. Δεν βλέπεις δηλαδή. Δεν βλέπεις το μουνί, δεν βλέπεις το πουλί, δεν βλέπεις τίποτα. Βλέπεις το να κουνιέται και τα λοιπά. Είναι οι μητελές. Εγώ, φίλε, στα 14 μου χρόνια πήγα και είδα τελικό ΠΑΟ ΚΑΕΚ στο ΆΚΑ κυπέλου με 75.000 κόσμο. 2-0 το πήρε η ΑΕΚ. Με σπάνει παοξίδες από πάνω, ο άλλος ο Κίμωνας Κουλούρης με τα βαμμένα τα βρύδια να φωνάζει, ήταν γενικός γραμματέας αθλητισμού κτλ. Είναι μείον αν θα γίνει το μάτς, γιατί κάτι διάβαζε ότι μπορεί και να μην γίνει. Τώρα, από εκεί και πέρα, είναι απρόβλεπτο, γιατί θα δούμε δύο ομάδες που δεν έχουν ρυθμό. Είναι δύο ομάδες αρκετές μέρες εκτός παιχνιδιών κτλ. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει καλό παιχνίδι, δεν νομίζω ότι θα έχουμε καλό ρυθμό. Αντίθετα, επειδή λείπει ο Πογιέτ, επειδή ο Μανολάς δεν το ξέρει καλά το έργο και επειδή και ο Ολυμπιακός στο θέμα της άμυνας είναι πολύ κακός, πιστεύω θα πέσουν γκολ. Δηλαδή, προβλέπω ότι θα γίνει ένα μέτριο ποιοτικά παιχνίδι, όχι με κανένα πολύ καλό ρυθμό, αλλά πιστεύω ότι θα μπουν γκολ στα 90 λεπτά του παιχνιδιού. Και το ποντάρισμά μου θα είναι 4 με 6 γκολ. Δηλαδή το μάτς μπορεί να βγει και 2-2, μπορεί να βγει και 3-1, μπορεί να βγει και 4-1. Δηλαδή, ενώ το παιχνίδι δεν πιστεύω ότι θα έχει καλό ρυθμό, πιστεύω ότι θα έχει γκολ. Και δεν θα έχει γκολ επειδή θα έχουμε φορμαρισμένες επιθέσεις, επειδή θα έχουμε κακές άμυνες. Αυτό πιστεύω. Δηλαδή δεν θα ποντάρω σε καμιά ομάδα, θα ποντάρω στα πολλά γκολ. Τώρα, έτσι θα το παίξω εγώ. Εκεί θα ποντάρω τα λεφτά μου.